Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Πάμε να κάνουμε διάλογο Μωυσέων τώρα. Έτσι, Μωυσή στο μικρό, Μωυσή στο επώνυμο. Μια χαρά. Μας λείπει ο Μητσοτάκης να έχουμε και Μωυσή στο παρατσούκλι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τα Ιωάννινα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων των ημερών για διάφορους λόγους. Καταρχήν πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα, είστε σε συναγερμό λίγο τώρα εκεί με το θέμα του κορονοϊού. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα? Εντάξει, νομίζω ότι έχει υπερφιωγκωθεί όλη η ιστορία. Ναι. Και παρότι προσπάθησα και χθες με μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου να τοποθετήσουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Οι οποίες είναι ποιες? Σε τρία λεπτά βεβαίως. Να πούμε τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Το πρώτο αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες, ας πούμε, 10 μέρες. Μάλιστα. Ενώ είχαμε πολύ λίγα κρούσματα, ας πούμε τον Ιανουάριο, ναι, εγώ στάξει στο 4, 5, 3, 7 ξέρω την ημέρα. Μάλιστα. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί, έχει πάει ξέρω εγώ 12, 15 και τα λοιπά, ναι, την ημέρα. Κρούσματα που δεν αφορούν μόνο το Δήμο Ιωαννιτών, ναι, αλλά αφορούν όλη την περιφερειακή ενότητα με αιστείες που υπάρχουν σε γειτονικούς μας Δήμους. Μάλιστα. Και κυρίως τα κρούσματα είναι ενδοοικογενειακές διασπορές, οι οποίες ευνοούνται και από τις χαμηλές, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του τελευταίου ημερών, που σημαίνει στενό συγχρονισμό. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα διαβισβήτα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα υγείας δεν πιέζεται ιδιαίτερα. Ναι. Δηλαδή έχει ακόμα πολύ μεγάλη, δεν είναι όπως στην Αθήνα που ακούμε 90% και 100%. Φανταστείτε λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο στις δύσκολες ώρες είχε εκπτύξει 4 μονάδες COVID, ναι, λειτουργούν οι 2 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία... Άρα λέτε ότι είναι λίγο υπερβολικό το... Δώστε μου λίγο το, ναι, χρόνο. Βεβαίως. Αν δεν τα βάλουμε σε μία τάξη θα πετάμε οι κουβέντες. Βεβαίως, Δήμαρχε, βεβαίως. Ολοκληρώστε. Το τρίτο πράγμα λοιπόν είναι ότι λόγω αυτής της απότομης αύξησης, ναι, σε μία συζήτηση των επιδημιολόγων, νομίζω την Τετάρτη το μεσημέρι, συζητήθηκαν μήπως τα Γιάννενα γίνεται κάτι σοβαρό, δηλαδή αυτή η αύξηση εκειμονεί την πιθανότητα μιας μεγάλης διασποράς, μήπως πρέπει να πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα, βάλουμε δηλαδή την περιοχή στο κόκκινο, για να αποφύγουμε χειρότερα δεδομένα όπως η Λάρισα, όπως η Πάτρα κτλ. Ναι. Αυτή λοιπόν η συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή των Επιδημιολόγων και όχι στην Επιτροπή τη μεγάλη που ξέρω πως είναι η Επιτροπή, διέρευσε με τα SMS, το οποίο είναι ένας αδόκιμος όπως είπα τρόπος, λοιπόν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Το καταλαβαίνω ότι ψάχνετε την είδηση, αλλά ξαφνικά 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς τις τοπικές αρχές, χωρίς ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει και την ευθύνη τη συχνή λάτηση, χωρίς ο Δήμαρχος να ξέρει τίποτα, ναι, όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα Γιάννενα στο κόκκινο. Ναι. Και δημιουργώντας και έναν πανικό στην τοπική κοινωνία που δεν συνάδει με την πραγματικότητα που υπάρχει. Μάλιστα. Το τέταρτο πράγμα το οποίο υπάρχει, να τα βάλουμε μία σειρά, είναι ότι ένα μέρος αυτής της πίεσης που δέχονται τα νοσοκομεία, ναι, κυρίως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει σχέση με περιστατικά που έχουν διακομιστεί από την γειτονική μας χώρα. Αυτό πώς γίνεται τώρα, με ποια διαδικασία? Σας πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, αφορούν πολλές φορές και Έλληνες πολίτες, διότι όπως ξέρετε ένα σημαντικό ποσοστό κατοίκων της Νότιας Αλβανίας, Βορείου Επίρου, όπως το θέλετε, έχουν ελληνική υπηκότητα, είναι και δημότες του Δήμου Ιωαννιτών. Ωραία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετά κρούσματα, οι υγειονομικές υποδομές δεν είναι του αναλόγου επίπεδου να χειριστούν δύσκολα περιστατικά και διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και το οποίο τίθεται επιτάπητος. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι του κορονοϊού. Σωστό. Εγώ είμαι καθηγητής θεατρικής και έχω από το 90 και μετά
Στην καθημερινή βάση νοσηλεύουμε βαριά περιστατικά που έρχονται από την γειτονική Αλβανία. Τα οποία όμως έχουν και την ελληνική υπηκότητα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν και ελληνική υπηκότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία. Μάλιστα. Αλλά και γενικότερα υπάρχει διακρατική λοιπόν συμφωνία. Ναι. Αυτό όμως το πράγμα τώρα, καθώς εξελίσσονται τα. Θα πρέπει να γίνεται από την πλευρά της πολιτείας με έναν οργανωμένο τρόπο. Mm-hmm. Και πρέπει να, και ο ΕΟΔΗ και αυτοί που παίρνουν οι επιτροπές, που παίρνουν αποφάσεις, να ξέρουν τι είναι κρούσματα που αφορούν την τοπική κοινωνία ή είναι εισαγόμενα κρούσματα όπου δεν χρειάζεται, έχουν θετικά και δεν χρειάζονται άλλες συνελατήσεις ή δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι ώστε πραγματικά όταν πρέπει να πάρεις μια απόφαση να ξέρεις ακριβώς την εικόνα που υπάρχει, λοιπόν, και όχι να κοιτάς νούμερα απλώς και λες άνοιξε, κλείσε και τα λοιπά. Έτσι. Και επίσης, εάν αυτή είναι μια πολιτική του εθνική και ότι αυτή είναι το οποίο και εγώ κατανοώ ότι προέχει η ανθρώπινη υγεία ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνότητας mm-hmm. και τα λοιπά, θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα η πολιτεία να αποφασίσει να διαμοιράσει αυτή την πίεση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να αφορά μόνο ένα νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να φρακάρει με αυτόν τον τρόπο και μετά να πεις βάλτο στο κόκκινο, βάλτο στο υπερκόκκινο κτλ. Mm-hmm. Αυτά είναι λίγο τα πράγματα τα οποία δηλαδή που χρειάζεται να γίνουν. Μάλιστα. Και επίσης να είναι σαφείς οι κανόνες της μεταφοράς των ασθενών. Λαμβάνοντας υπόψη, Δήμαρχε, όλα αυτά, εκτιμάτε ότι όλη αυτή η εγρήγορση, να το πω έτσι, όλη αυτή η κατάσταση κατά την οποία λέγεται ότι τα Γιάννενα είναι κοντά, τα Ιωάννενα είναι κοντά στο κόκκινο ή πρέπει να μπουν στο κόκκινο κτλ. Θεωρείτε ότι είναι καθυπερβολή και ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μην βιαστούμε? Εγώ δεν θα υποδείξω στην Επιτροπή, η οποία απλώς λέω ενδεχόμενα η Επιτροπή κρίνει για την αύξηση του αριθμού, για την ύπαρξη ενός αριθμού μεταλλαγμένων στελεχών, για την πίεση που ασκείται, που σας λέω δεν είναι μεγάλη, ότι μπορεί να χρειαστεί να παρθούν περισσότερα μέτρα. Ναι. Εμείς θα ακούσουμε τι λένε οι επιτροπές και η πολιτεία και θα συμμορφωθούμε με ευλάβεια στις εντολές οι οποίες θα δοθούν. Ναι. Λέμε, πρέπει να πούμε όμως ως τοπική κοινωνία ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με διαρροή ενός SMS, μια συζήτηση μέσα σε μια επιτροπή. Πρέπει λοιπόν και οι συνάδελφοί μου εκεί, στις υγειονομικές επιτροπές, και το εξέφρασα με κάθε σαφήνεια, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Διότι εδώ μιλάμε για τοπικές κοινωνίες. Ναι. Επίσης δημιουργείται πανικός στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Μας λένε την αλήθεια. Δεν μας λένε την αλήθεια. Και οι δικοί μου συνάδελφοι πρέπει να. Και πρέπει να μετράμε τις κουβέντες μας πολλές φορές. Και οι δικοί μου συνάδελφοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας εκ των ειδικών στέλνει ένα SMS σε ένα δημοσιογράφο, ο δημοσιογράφος προφανώς και θα το πάρει της μετρητής. Δεν είναι. Εγώ δεν κατηγορώ τον δημοσιογράφο. Το συνάδελφό μου κατηγορώ. Ότι δεν μπορεί να γίνεται η διακίνηση της πληροφορίας της συζήτησης με αυτόν τον αδόκιμο τρόπο. Εάν η Επιτροπή συνεδριάσει και αποφασίσει αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό να συνεδριάζει η Επιτροπή. Τα Γιάννα έχουν πρόβλημα. Ξέραμε κι εμείς. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να το στέλνει. Τα Γιάννα θα μπουν στο κόκκινο και η τοπική κοινωνία και ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος να διαβάζουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης τι θα γίνει στα Γιάννενα. Σωστό. Δεν είναι δόκιμος τρόπος, γιατί πρέπει να μπορούμε να είμαστε πιστικοί στους πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε. Αν αυτό δεν γίνει θα χάσουμε το παιχνίδι. Δεν είναι να πάρουμε μέτρα, είναι να υλοποιούμε μέτρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να μπορούμε αυτά που παίρνουμε να τα υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Και για να τα υλοποιήσουμε χρειαζόμαστε την κοινωνία δίπλα μας. Χρειαζόμαστε τον πολίτη συμμέτοχο αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα. Άρα τον ενημερωμένο πολίτη. Σε όλη του, ακριβώς πώς είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ να αποκαταστήσω από χθες. Κατάλαβα. Και εντάξει, θα βοηθήσουμε κι εμείς στο βαθμό που να είναι. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να καθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μα κοιτάξτε, εδώ πέρα κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς έχουμε πει ότι είμαστε κατά δύο πραγμάτων του λαϊκισμού
και της βιαστικής διασποράς πληροφοριών και ειδήσεων με τρόπο που ουσιαστικά προωθεί τα fake news. Γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε πει σε αυτό το ραδιόφωνο ότι είναι καλύτερα ας μεταδώσουμε κάτι δεύτερη καμιά φορά, αρκεί να το μεταδώσουμε σωστά. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Κύριε Δημαρχέ, ένα άλλο κομμάτι που έτσι έχει φέρει τα Ιωάννινα στο επίκεντρο είναι σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία με το MeToo και δεν ξέρω πόσο σοβαρό το θεωρείτε τώρα να ασχολούμαστε. Με το θέμα το ότι κάποιος ηθοποιός που είναι στο επίκεντρο αυτών των καταγγελιών έρχεται εκεί στην θέλει να έρθει να εγκατασταθεί στα Ιωάννινα και η τοπική κοινωνία αντιδρά. Είναι και αυτό λίγο στα καθυπερβολή των μέσων ενημέρωσης ή... Όλοι μας δεν έχει γίνει, είναι απλώς σούσορο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Ούτε αφορά την πόλη των Ιωαννίνων, δεν έχει καμία σχέση με την πόλη ο συγκεκριμένος που λέτε. Mm-hmm. Και ούτε απασχόλησε την πόλη αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο θέμα. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε κάτι σοβαρό. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που λέμε ότι έχουν καταρχήν οι εμβολιασμοί πάνε καλά, για να πάμε στο άλλο το κομμάτι. Οι εμβολιασμοί στη δική μας περιοχή πηγαίνουν καλά. Πρέπει να πούμε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα είναι πολύ υψηλή. Έχει συνέστηση ότι είναι ευρωπαϊκά κέντρα. Έτσι, αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα για εδώ. Δεν πιστεύεις ότι αυτό γίνεται στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Γίνονται με μεγάλη τάξη και μεθοδολογία και χωρίς ταλαιπωρία, με κανόνες που χωρίς ουρές, χωρίς... Λοιπόν, γίνονται πραγματικά με υποδειγματικό τρόπο. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία, το πανεπιστημιακό είναι 800 κλινών και το κρατικό αυτό είναι άλλα 400. Ναι. Έχουμε πολύ υγειονομικό προσωπικό που σημαίνει ότι εμβολιάστηκαν σημαντικό, δηλαδή την πρώτη δόση μπορεί να πλησιάζουμε τις 10.000, μάλιστα, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Πηγαίνουν καλά. Η απόλυτη ανάγκη είναι να έχουμε περισσότερα εμβόλια. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα των ημερών. Mm-hmm. Αυτό είναι το άγχος που πρέπει να έχουμε αυτή την περίοδο, αυτό το επόμενο πολύ κρίσιμο δίμηνο, mm-hmm, αν θέλετε ο κρίσιμος μάθος, ο πραγματικά που θα κρίνει πολλά πράγματα, είναι να υπάρχει επάρκεια περισσότερων εμβολίων, έτσι ώστε να θωρακίσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μία παράμετρος λοιπόν είναι το γεγονός ότι τα Ιωάννινα συμπεριλαμβάνονται σε χειμερινούς προορισμούς, οι οποίοι την ώρα που συζητάμε για τον τουρισμό και για το πώς πλήττεται ο τουρισμός όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού στην Ελλάδα και το πώς έχουμε χάσει μισή περίοδο πέρσι ή μια περίοδο πέρσι και πάμε να χάσουμε και την υπόλοιπη, ξέρω εγώ, φέτος, εσείς ήδη έχετε χάσει δύο περίοδους. Σαν χειμερινός προορισμός. Τα Γιάννα είναι 12 μήνες, δεν είναι χειμερινός, δεν είναι καλοκαιρινός προορισμός. Μόνο. Είναι Μύκονος, η Χαλκιδική. Έτσι. Είναι παντός καιρού. Δηλαδή, και περισσότερο είναι, θα έλεγα, λιγότερο. Δεν είναι από το Ιούλιο. Λίγο σταθείτε. Ωραία, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Αλλά εμείς είμαστε προορισμός συνεδριακού τουρισμού, αθλητικού τουρισμού, και για όλο τον χρόνο. Και έτσι λοιπόν έχουμε χάσει σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο. Ευελπιστούμε ότι μετά το Πάσχα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα και δειλά-δειλά θα επανέλθουμε. Στο τοπικό επιχειρηματικό και επαγγελματικό δυναμικό όλη αυτή η χρονιά πώς καταγράφεται, δηλαδή τι σημάδια πιστεύετε θα αφήσει πίσω ο κορονοϊός στην τοπική οικονομία? Κοιτάξτε, θα αφήσει πολλά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα αφήσει σημάδια. Θα αφήσει σημάδια στον τουρισμό, διότι είμαστε μια πόλη η οποία έχει πολλαπλούς επισκέπτες. Είναι μια πόλη που έχει πολλά μεγάλα ξενοδοχεία, έχει πολύ ψηλού επίπεδου υποδομές. Οι οποίες όλα αυτά έχουν μείνει ένα χρόνο και να χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το κενό. Μάλιστα. Καλώς. Θέλω να πιστεύω ότι με την πρόοδο των εμβολιασμών θα μπορέσετε, όντως, υπολογίζετε μετά το Πάσχα, να έχετε τη δυνατότητα. Πάντως, πλέον. Ναι. Τουλάχιστον μετά το τέλος του Απριλίου. Φοβάστε για την λειτουργία, ενδεχομένως για την συνέχιση της λειτουργίας κάποιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκεί πέρα και σε τι βαθμό? Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη. Ας περιμένουμε λίγο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.